Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε τα κόκκινα πίξ και το review της ομάδας. Θα πάμε για το option 3 για αυτά τα πακέτα, για τα untradables και το θα πάω για αυτά τα untradable packs στα division rivals. Είναι ότι θα ανοίξω packs για την team of the year. Αύριο, όπως ξέρετε, αύριο βγαίνει Team of the Year. Η ομάδα είναι έτσι. Την έχω αλλάξει. Και θα πάμε σε λίγο να ανοίξουμε τα picks. Η ομάδα είναι έτσι, την έχω αλλάξει. Πάμε να κάνουμε ένα review για το τι τερματίσαμε στην κατηγορία τερματίσαμε. Λοιπόν, η ομάδα αρχικά άρχισε πάρα πολύ καλά. Στο πρώτο match ήταν πολύ ok η ομάδα. Μετά, λίγο προς το τέλος, λόγω του matchmaking, πέσαμε λίγο, αλλά οκ. Okay. Πάμε. Τεχεία, ο καλύτερο τερματοφύλακα του παιχνιδιού, τίποτα άλλο. Καλύτερο. Βαντάκ, πάρα πολύ καλό center back. Κόβει αρκετά, λίγο το pace του είναι ένα θέμα, αλλά οκ. Okay. Σάντσες, ένα πάρα πολύ καλό CB. Μπορεί να κόψει πάρα πολύ καλά αντιπάλου. Σε κάποια μάτια μπορεί να μην φάνηκε καθόλου. Έχω να πω γι' αυτό. Καλό Walker, σε αυτό που βγαίνει League δεν θα λέγω ότι μου φάνηκε και πάρα πολύ. Είναι πάντω ένα ok right back. Φέτο, σε αυτό το γουλού δεν μου φάνηκε πάρα πολύ καλό. Ο Βανάν Χολτ που για αυτός για ακόμα ένα βουλό δεν μου φάνηκε και αυτός πολύ χρήσιμος, έκοψε, κάνα κάποια κοψίματα, αλλά ήταν οκ. Φερναντίνιο, μια κάρτα που εντάξει θα πω ότι μ' άρεσε κάπως, έκοβε κάποια πράγματα στο κέντρο, έβαζε κάποιες πάσεις, αλλά όχι κάτι τρελό. Ο Λερμαν ένα CDM πολύ καλό, ήταν τσάμπα, οπότε από τα καλύτερα CDM στο παιχνίδι, πολύ γρήγορο στο παιχνίδι, στο αγγλικό πρωτάθλημα, απλά αυτό που θέλω να δοκιμάσω είναι Λερμακαντέ, αυτό είναι ένα όνειρο. Πάμε στον Έριξεν, μια πολύ ok κάρτα, χωρίς πολλά ιδιαίτερο γουλού, έβαλε κάποια κρίσιμα γκολ, δεν έκανε κάτι το τρελό όμως. Σονάλντο, τον έβαλα striker, έβαλε 27, 27 μαζί 17 γκολ. Δεν θα πω ότι ήταν ο Σονάλντο μετά τα 7 και μου άρεσε να βάζει πιο πολλά γκολ, να κάνει πιο πολλές τρίπλες. Ήταν ένας κλασικός Σονάλντο, σαν 84 του κάρτα, κάπως έτσι. Έχω αλλάξει και το σύστημα όπως βλέπετε, γιατί προτίμησα αυτό. Και πάμε στους δύο τελευταίους παίχτες που είναι ο Ντένα Ζάρ που δεν έκανε και ένα καλό γουλού θα έλεγα. Ήταν ok. Δεν θα πω ότι με ξετρέλανε κιόλας ο 93 Ζάρ όπως βλέπετε έχουμε βάλει 93 Ζάρ, δεν το πιστεύω ακόμη ότι είναι αληθινό. Αλλά θα τον δοκιμάσουμε και σε άλλες. Θα τον βάλω και striker στο επόμενο γουλού, θα το σκεφτώ. Πάμε και στον De Bruyne, μια εξαιρετικότατη κάρτα. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Καλύτερη καμ κάρτα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αυτό έχω να πω. Οι αλλαγές ήταν αυτές, ήταν ok οι αλλαγές. Το Λούκα χρησιμοποίησα και μέσα σε κάποια μάτς. Τέλος πάντων, το rank που τερματίσαμε ήταν goal 3. Δεν είναι κάποιο τρελό rank. Είχα αφήσει και 4 μάτς στο τέλος γιατί μετά είχα χάσει 3 συνεχόμενα. Έκανα μεγάλο τσοκ, 2 συνεχόμενα. Τέλος πάντων, έχουμε τα player picks όμως. Και είναι μια πολύ κακή team of the week. Θα έλεγα με τρεις παίχτες που ξεχωρίζουν είναι ο Eriksen, ο Arnautovic και ο. Ποιος άλλος είναι? Ο Eriksen, ο Arnautovic και ο Fernandinho, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δεύτερα. Για να δούμε Eriksen, Fernandinho. Όχι, Raul. Δεν είναι κάτι καλό. Μια άχρηστη κάρτα θα έλεγα. Πάμε και στο δεύτερο που όπως βλέπω δεν θα βγάλουμε κάτι καλό. Ασέγχο είναι μια πολύ ok κάρτα. Είναι πολύ ok ο Ασέγχο, είναι μια 87 κάρτα. Δεν βγάλαμε κάτι τρελό, αλλά ο Ασέγχο είναι μια καλή κάρτα για goal 3 και σε αυτή τη movie week από τους 3 παίχτες που ήθελα δεν έβγαλα κάποιον, αλλά τουλάχιστον ήταν μια 87 goalkeeper κάρτα από Ισπανικό και αν πάω ποτέ για Ισπανικό, ίσως τον χρησιμοποιήσω. Ίσως τον βάλω και σε κάποιο SBC. Δεν θα ανοίξω κάποιο pack σήμερα, όπως βλέπετε θα έχουμε αυτά τα pack για πάνω, pack opening. Θα τα δείτε στο επόμενο βίντεο. Να, όλα τα packs που έχω κρατήσει, 7 πακετάκια, είναι 4 mega pack, 1, 2, 3, 4 mega pack, είναι 1, 2, 3 rare players pack. Οπότε είναι 4 mega pack, 3 rare players pack. Όπως βλέπετε αυτά υπάρχουν στο shop αυτή τη στιγμή, στα promo packs. Τέλος πάντων κρατάμε όπως βλέπετε πολύ καλά πακέτα για την Team of the Year.
πιστεύω να βγάλουμε και κάποια SBC ώστε να τύχουμε κάτι καλό. Να έτοιμο οδηγού και αυτοί ήταν και αυτούς τους παίχτες. Βγάλαμε τον Ασένχο, τον δεύτερο σε υψηλότερο rating μαζί με Φερναντίνιο. Ο Αρνάουτοβιτς είναι μια κάρτα που σκέφτομαι και δεν είναι και πάρα πολύ ακριβή που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω. Οπότε ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν OK Picks. Αύριο έρχεται Pack Opening. Έχουμε 7 πακετάκια να ανοίξουμε. Ίσως βάλω και 20 ευρώ να ανοίξω κι άλλο ένα Jumbo Rare Players Pack αύριο που είναι ολόκληρο Team of the Year. Και επίσης να βάλουμε και κάποια SBC αν βαλεί. Οπότε θα κάνω και κάποια SBC, θα κάνω και κάποια 82 στην Guaranteed. Οπότε αύριο ετοιμαστείτε για ένα πολύ μεγάλο βίντεο που πιστεύω να βγάλουμε έστω κάτι καλό, ένα walkout, ένα που να πουλάει για καλά packs. Δεν λέω Team of the Year, γιατί είναι δύσκολο να βγάλεις Team of the Year, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Πέρσι καλά μου Μπονούτσι, όπως έχετε δει. Πάτε ναι. Αυτό είναι το βίντεο, αφήστε ένα like, ένα subscribe, ένα share με το μιλήσετε με τις φίλες σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!